Χαίρετε φίλες και φίλοι, σήμερα θα πάμε στα Κανόνια. Είναι μια περιοχή εδώ πέρα, στην Τωρόνη, στη Χαλκιδική Συθονία. Εδώ πέρα είχαν πυροβολείο το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Γερμανοί, οι Ναζί δηλαδή. Και έχουν μείνει έτσι εκεί πέρα που ήταν τα Κανόνια, κάτι τσιμέντα, κάτι κατασκευές που είχαν φτιάξει. Είχα έρθει πιο παλιά εδώ πέρα, ούτε δρόμο είχε ούτε τίποτα, τώρα είναι όλα αούτομαν ως τώρα. Ήταν και καλοκαίρι και είχαμε σκάσει από τη ζέστη. Αν είναι καλοκαίρι, πάρε δηλαδή καπελάκι, αντιλιακό, νερό. Δεν έχει δηλαδή σκιά ο δρόμος. Στην παρέα σήμερα είναι η Ντίνα. Η Ντίνα, η Μαρία. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Αξίζει πάρα πολύ να κάνετε αυτή τη διαδρομή. Έχει πάρα πολύ ωραία θέα. Έχει ένα νησάκι από κάτω που έχει παλιά βυζαντινά συντρίμια από ναούς και τέτοια. Είναι δηλαδή εδώ πέρα περίπου στο φτάνεις στην είσοδο του Πόρτο Κουφό. Εκεί πέρα είχαν λιμάνι με υποβρύχια οι Γερμανοί, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και είχαν και τα πυροβολία εδώ πάνω και λέχανε σχεδόν και όλο το Αιγαίο, βλέπεις από εδώ, το Βόρειο, έτσι. Βλέπεις εδώ πέρα απέναντι είναι το πρώτο πόδι. Αν έχει καθαρό καιρό βλέπεις κάτω και τα νησιά, Σκιάθος και τέτοια. Όταν είχα έρθει δεν είχε ούτε σημάνισης ούτε τίποτα. Ήταν κάτι βουρνάρια εδώ πέρα, σε κάτι σημεία δεν μπορούσαμε να περάσουμε κιόλα. Ωραία ήταν και τότε, αλλά τώρα βλέπω ότι έχουν κάνει καλό δρόμο. Πρέπει να είχαν ένα νοσοκομείο. Εδώ είναι πραγματικά κτίσμα. Είναι κανείς εδώ? Φωλιά έχει γίνει τώρα, δεν ξέρω. Τώρα δεν λέει να μπαίνεις. Μπορεί να σε πέσει και στο κεφάλι όλα αυτά εδώ. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, έτσι. Χρόνα, πέτρα, κανόνια, μπαρούτι. Μπορείς κανένα εδώ όλα κάτω. Βάστησε. Τι έκαναν εδώ οι άνθρωποι πάλι. Όλο εδώ κάτω τώρα. Ένα. Ακούει κανείς? Είναι κανείς εδώ? Over. Άλλα 10 λεπτά λέει από εδώ. Τελευταία είναι η φορά. Μπράβο τους όμως. Μπράβο. Κάτι κάνανε. Δηλαδή όταν είχα έρθει σου λέω, τώρα εντάξει ήταν και δεκαετία και
Τίποτα, ήταν μόνο πουρνάρια, ούτε πινακίδες, ούτε τίποτα. Για να το βρούμε κάναμε όλη την ημέρα. Εντάξει, ήταν καλοκαίρι όπως είπα. Είχαμε σκάσει από το δέντρο, από τον ήλιο, πολύ ζέστη. Δεν είχαμε και νερά μαζί μας, όσο είχαμε τα έπιαμε. Ωραία ήταν όμως, εντάξει, ωραία ήταν και τότε. Αλλά τώρα έχουν βάλει πινακίδες εδώ πέρα, το έχουν κάνει autobahn, autobahn. Και πρέπει να έχετε πολλοί κόσμος. Μπράβο, μπράβο. Περπάτημα είναι ζωή. Το περπάτημα, επαναλαμβάνω, είναι ζωή. Βγείτε πάνω στα βουνά, πιάστε τα βουνά, πιάστε μονοπάτια, περπατήστε. Σηκωθείτε από κρεβάτια, τα καναπέδες. Περπατήστε, μυρίστε λίγο φύση, βουνό, θάλασσα. Ξεκολλήστε λίγο από τους υπολογιστές. Και αυτό το λέω και για μένα, μην νομίζετε. Τόσες ώρες editing να μου στα βίντεο, εύκολο είναι. Πάλι καλά που βγαίνω λίγο, παίρνω λίγο αέρα εδώ πέρα, λίγο οξυγόνο, περπατάμε λίγο και ανοίγει λίγο εγκέφαλος. Και η καρδιά και όλα μαζί. Όλα, όλα. Περπατήστε λοιπόν. Περπατήστε, είναι ζωή. Το περπάτημα είναι ζωή. Λίγο ζοριζόμαστε εδώ σε αυτά τα μονοπάτια, ε. Ναι, ένας ακόμα, έλα. Στα μέσα της διαδρομής, ψάξε το Χρήστο για να βρει. Εδώ, σε αυτό το μέρος, ήταν τα κανόνια. Κοιτάξτε, θέα τώρα. Δες, θέα.
πάνω τα κανόνια, πάνω σε αυτές τις βίδες εδώ. Ήταν η βάση από το κανόνι. Ακόμα έχουν μείνει εδώ πέρα. Αλλιώς ο κατήφορος. Πιο εύκολα όλα τώρα, ε. Ανήφορος κατήφορος. Ένας είναι ο δρόμος. Το έμαθες, ε. Ένας είναι ο δρόμος. Τώρα η ώρα είναι 5 παρά 5. Κάναμε σχεδόν δηλαδή 2,5 ώρες, 2,5 ώρες με διαλύματα, με τις φωτογραφίες μας. Άνετα, οικογενειακή διαδρομή όπως είπα, αξίζει μέσα σε παλιούς τελεώνες, στα πουρνάρια, δίπλα στην παραλία, πανέμορφα. Αξίζει να το επισκεφτείς αν είσαι εδώ πέρα γύρω. Αν έρθεις είτε για διακοπές, είτε από τη Χαλκιδική και δεν έχεις έρθει ποτέ, ας πούμε, αξίζει και σ' αρέσει λίγο το περπάτημα. Πανεύκολο, ο δρόμος Autobahn, από τα καλύτερα μπαλκόνια της Ιθονίας. Όλο το Αιγαίο στα πόδια σου μπροστά. Παραλέτ στο Ρόνι, αδειά. Σεπτέμβρη μήνα, κανένα, τίποτα. Έλα εδώ τον Αύγουστο να δει τι γίνεται. Δεν γίνεται τώρα εδώ να μην χαρούμε λίγο τη θάλασσα, εντάξει, αφού είναι άδεια. Κορίτσια, θα έρθετε. Δύσκολα. Θα πείτε. Όχι, όχι, όχι. Ριχάινεν.